Η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα. Γεια σα, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργό του blog network.marketing.gr και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι το 400ο βίντεο και στο σημερινό μάθημα θα ήθελα να μιλήσουμε για την εξάσκηση. Αλλά πριν ξεκινήσω, δείτε οπωσδήποτε το βίντεο αυτό μέχρι το τέλο, γιατί θα κάνουμε πολύ σημαντική ανακοίνωση η οποία έχει προθεσμία μόνο μέχρι σήμερα. 2 Οκτωβρίου στι 12 τα μεσάνυχτα. Τώρα, σε οτιδήποτε ασχολήθηκα στη ζωή μου και στο οποίο έγινα σχετικά καλό μέχρι ενό σημείου, δεν ήταν σε καμία περίπτωση λόγω ταλέντου. Και για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν έχω ταλέντο σε κάτι από όλα αυτά που έχω ασχοληθεί στη ζωή μου. Αυτό όμω που μπορώ να πω ότι έχω είναι ότι έχω την αποφασιστικότητα να εξασκηθώ σε κάτι που μου αρέσει τόσο πολύ μέχρι να γίνω πολύ καλό, μέχρι να γίνω καλύτερο από το μέσο όρο και ίσω και λίγο παραπάνω. Όταν ξεκίνησα να παίζω κιθάρα, εξασκούμουν 3-4 ώρε την ημέρα για τουλάχιστον 2 χρόνια. Όταν ξεκίνησα να κάνω ορεινή ποδηλασία, εξασκούμουν με πρόγραμμα κάθε εβδομάδα στο να βελτιωθώ σε τεχνικά κομμάτια που δεν ήμουν καλό. Όταν ξεκίνησα να κάνω δημόσιε ομιλίε, εξασκούμουν ατελείωτε ώρε στι ομιλίε μου. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, το δικτυακό marketing, Εξασκούμουν ξανά και ξανά στα σενάρια επικοινωνία, στο πώ θα κάνω μια πρόσκληση, στο πώ θα κάνω μια παρουσίαση, το κλείσιμο μια συμφωνία, ξανά και ξανά και ξανά. Για να γίνετε πολύ καλοί σε αυτή τη δουλειά ή και σε οτιδήποτε άλλο κάνετε, χρειάζεστε εξάσκηση, χρειάζεται να έχετε αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Όσο περισσότερο μιλάτε στου ανθρώπου, τόσο καλύτεροι γίνεστε όπω φυσικά και με οτιδήποτε άλλο. Όσο πιο γρήγορα μπορέσετε να μάθετε να κάνετε μια προσωπική επαφή ή μια τηλεφωνική συζήτηση ή μια πρόσκληση ή μια πρόσκληση μέσω ίντερνετ ή μια παρουσίαση μόνη σα, τόσο το καλύτερο. Η ορθή προσκληση μεσω ιντερνετ η μια παρουσιαση μονοι σα φέρνει την τελειότητα. Βέβαια, μην περιμένετε να μάθετε κάτι τέλεια για να ξεκινήσετε να το κάνετε. Είναι καλύτερα να κάνετε πολλέ παρουσιάσει μέτρια από το να περιμένετε την τέλεια παρουσίαση. Γιατί με κάθε παρουσίαση, με κάθε επαφή μαθαίνετε. Να θυμάστε. Σε αυτή τη δουλειά το άτομο που κάνει τι περισσότερε παρουσιάσει είναι τελικά αυτό που κερδίζει. Φανταστείτε ότι στέκεστε στη μία πλευρά μια λίμνη, στο σημείο Α. Όλοι οι φίλοι και οι συγγενεί σα βρίσκονται στην άλλη πλευρά και έχουν ένα πάρτι και θέλετε να πάτε μαζί του. Ο μόνο τρόπο για να βρεθείτε στην άλλη πλευρά, στο σημείο Β, είναι να διασχίσετε τη λίμνη. Το αν θα αποφασίσετε να πάρετε μία βάρκα ή να κολυμπήσετε εξαρτάται αποκλειστικά από εσά, αλλά δεν υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Θα πρέπει να διασχίσετε τη λίμνη. Δεν έχει σημασία πόσα βιβλία για τι βάρκε διαβάζετε ή πόσο καιρό κάνετε μαθήματα κολύμβηση. Ο μόνο τρόπο για να πάτε στην άλλη πλευρά είναι να μπείτε στο νερό και να ξεκινήσετε προ το στόχο σα. Έτσι ακριβώ είναι σε αυτή τη δουλειά. Θα μπορούσατε να κλειστείτε σε ένα δωμάτιο για 6 μήνε για να μάθετε όλα όσα μπορείτε για την εταιρεία σα, τα προϊόντα σα, το δικτυακό marketing, πώ να κάνετε παρουσιάσει, αλλά για να γίνετε καλοί στι παρουσιάσει, για να γίνετε καλοί στην ανέβρεση υποψηφίων, για να γίνετε καλοί σε αυτή τη δουλειά ή σε οτιδήποτε άλλο κάνετε, χρειάζεται να το κάνετε. Όσε περισσότερε παρουσιάσει κάνετε, όσε περισσότερε επαφέ κάνετε, όσε περισσότερε επαναλήψει κάνετε, τόσο καλύτεροι γίνεστε. Δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο να το κάνετε. Αντικείμενο δράση. Μετά από κάθε συζήτηση που έχετε με έναν υποψήφιο, αφιερώστε μια στιγμή για να αξιολογήσετε πώ πήγε. Ίσως να θέλετε να σημειώσετε τη σκέψη σα σε ένα σημειωματάριο. Αυτό σα έχω δει ότι είναι από του καλύτερου τρόπου για να μειώσετε το χρόνο εκμάθησή σα. Ρωτήστε τον εαυτό σα. Τι πήγε καλά στη συζήτηση. Τι δεν δούλεψε. Τι χρειάζεται να κάνουν διαφορετικά την επόμενη φορά. Και φυσικά, κάντε αυτέ τι απαραίτητε αλλαγέ καθώ θα προχωράτε. Η σημερινή ιδέα είναι από το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Το βιβλίο είναι περισσότερο έτσι σαν εγχειρίδιο, το οποίο περιέχει περισσότερα από 50 μικρά κεφάλαια με ένα αντικείμενο δράση στο τέλο κάθε κεφαλαίου. Όταν κάποιο μου λέει ναι, το έχω διαβάσει το βιβλίο σου, συχνά απαντάω ότι το βιβλίο δεν είναι για να το διαβάσει, αλλά για να το κάνει. Περιέχει πάρα πολλέ και πολύ πρακτικέ ιδέε. Το βιβλίο μου, καθώ και όλα τα εκπαιδευτικά μου προγράμματα, μπορείτε να τα βρείτε στο link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο ή στα πρώτα σχόλια. Και τώρα η ανακοίνωση. Για σήμερα, 3η 2 Οκτωβρίου 2018. Μια και είναι η μέρα των γενεθλίων μου, στα οποία κλείνω τα <coughs> 38, θα διαθέτω όλα μου τα εκπαιδευτικά προϊόντα με 38% έκπτωση. Οπότε, αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά, στείλτε μου ένα μήνυμα ή γράψτε μου ένα σχόλιο και θα σα στείλω οδηγίε. Αυτό είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει και λογικά δεν θα το ξανακάνω και ισχύει όμω μόνο για σήμερα, 3η 2 Οκτωβρίου 2018, στι 12 τα μεσάνυχτα. Όλα μου τα εκπαιδευτικά προϊόντα με 38% έκπτωση για αγορές που θα γίνουν σήμερα. Στείλτε μου λοιπόν ένα μήνυμα ή γράψτε μου ένα σχόλιο για το ενδιαφέρον σας και θα σας δώσω οδηγίε. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω το βίντεο, όποιον το βλέπετε. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικέ επικοινωνία, πωλήσεων, διαχειρισμό αντιρρήσεων και πολλά πολλά άλλα, επισκεφτείτε το blog μου, network-marketing.gr και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώνοντα το email σα στη φόρμα που βρίσκεται κάπου πάνω δεξιά. Επίση, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντα το κόκκινο κουμπί ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο ή αν θέλετε μπορείτε να σκανάρετε αυτό, αυτό το κωδικό ώστε να οδηγηθείτε απευθεία σε όλα τα προηγούμενα 39 βίντεο που έχω ανεβάσει. Σε περίπτωση που θέλετε να βρείτε το βιβλίο μου, ε, στείλτε μου ένα μήνυμα ή γράψτε μου ένα σχόλιο. Δεν δείτε σε θεσσαυλιοπολία, οπότε μπορείτε να βρείτε μόνο μέσα από μένα. Αυτά. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή. Κάντε εξάσκηση ξανά και ξανά και ξανά. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να γίνει καλός και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.